Καλησπέρισουμε στο κεντρικό στούντιο του Ιόνιον τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση με κάποια επιδόματα. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λίγο από το ρεπορτάζ που είδαμε. Υπάρχουν κάποια επιδόματα τα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση. Είναι αρκετά, θεωρείτε? Τι εισπράττεται από τους πολίτες στην περιφέρειά σας? Η κυβέρνηση κάνει αυτό το οποίο είναι δυνατόν με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και χωρίς, επαναλαμβάνω, να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία. Προσπαθούμε να λαμβάνουμε μέτρα ανακούφισης των πολιτών, ειδικά των ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή, μιλάμε για μέτρα στοχευμένα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που δεν έχουν δουλειά. Στοχευμένα προγράμματα εργασίας για νέους μέχρι 29 ετών. Το Youth Pass είναι ένα μέτρο το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, τον πολιτισμό. Έχουμε κάνει και άλλα μέτρα, όπως θα ξέρετε πάρα πολύ καλά, μέτρα για τη στέγαση των νέων. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα. Είδαμε ξέρετε το ρεπορτάζ και νωρίτερα που αφορούσε στην μείωση των τιμών. Βεβαίως. Αυτό το μέτρο. Βεβαίως και αυτό συνδυάζεται. Έχουμε το μέτρο της μόνιμης μείωσης των τιμών 5% και επιπλέον σε μια σειρά από αγαθά. Έχουμε το μέτρο του καλαθιού νοικοκυριού, του καλαθιδιού του μαθητή που είδαμε να εφαρμόζεται, όπου είδαμε σε μια σειρά από προϊόντα να κρατούνται σταθερές οι τιμές. Και έρχονται τώρα οι μετρήσεις να δείξουν ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και να θυμίσω ότι αυτά τα μέτρα είναι επιπλέον των αυξήσεων που δίνουμε, των μόνιμων αυξήσεων, στο κατώτατο μισθό, στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, μέτρα μειώσεων φόρων πάνω από 50 φόρους που έχουμε μειώσει και επιπλέον. Αυτά συνδυάζονται με μια σειρά από ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Ήδη σήμερα ακούσαμε σήμερα ότι από τα αρχές του 2023 τα στατιστικά δείχνουν ότι έχουν γίνει περίπου 20.000 έλεγχοι. Έχουν αποδώσει σημαντικές παραβάσεις. Δυστυχώς έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις. Και έχουν βεβαιωθεί πολύ σημαντικά πρόσωπα που ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή τα 4 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιες καλύτερες κινήσεις, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Κοιτάξτε λίγο, αυτό το μέτρο το έχουμε ακούσει από την αρχή. Η αντιπολίτευση το προτείνει ήδη εδώ και ένα χρόνο αυτό το μέτρο. Ναι. Είδαμε ότι εκεί που εφαρμόστηκε. Θα σας πω το εξής και θα φέρω το παράδειγμα το οποίο επικαλεί η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και δυστυχώς το επικαλείται και το ΠΑΣΟΚ σε αρκετές περιπτώσεις. Το παράδειγμα της Ισπανίας, για παράδειγμα, όπου μείωσε το ΦΠΑ σε μια σειρά από είδη. Είδαμε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η Ισπανία δεν έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό, δεν έχει καταφέρει να έχει καλύτερες τιμές. Δεν έχει περάσει στον καταναλωτή αυτό. Και βέβαια και ο κόσμος το αποδοκίμασε στις εκλογές, όταν το κόμμα το δεξιό. Το Λαϊκό Κόμμα πήρε 38% στην Ισπανία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές, δηλαδή, και το έχουμε δει και εμείς στην Ελλάδα σε μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουμε πάρει με μείωση, για παράδειγμα, στα αγροτικά προϊόντα. Έχουμε δει να μειώνουμε μια σειρά από συντελεστές. Εκεί δεν περνάει πολλές φορές το καταναλωτή. Και επιπλέον, αυτό το οποίο θέλουμε είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη να προσφέρουμε μια ανακούφιση μέσω των μειώσεων που υπάρχουν και συνεχίζουμε να μειώνουμε τιμές. Για παράδειγμα, στο ρεύμα ανακοινώθηκαν ότι συνεχίζουμε να επιδοτούμε τους λογαριασμούς ρεύματος. Προσπαθούμε λοιπόν να λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και ένα μέτρο το οποίο αφορά στην επιδότηση της θέρμανσης μέσω του ρεύματος, το είχαμε ρεπορτάζ προχθές. Βεβαίως και το επίδομα θέρμανσης είναι και φέτος αυξημένο. Ναι. Να έρθουμε στα δικά μας πριν κλείσουμε. Με την Πατρών Πύργου, πώς πάμε? Ένα θέμα που καίει. Χαίρομαι που με ρωτάτε. Πριν από λίγες μέρες είχα και μια συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Πιέζεται τους υπουργούς. Βεβαίως, αλλά οφείλω να πω ότι εδώ τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πιέσουμε όταν βλέπουμε ότι παρακολουθούμε, βλέπουμε την πορεία των εργασιών. Και βλέπουμε ότι και ο ίδιος ο υπουργός διαπιστώνει και το βλέπουν και όλοι οι πολίτες πλέον ότι τα έργα προχωράνε. Τα μηνύματα λοιπόν είναι ότι τα έργα θα είναι στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, που είναι αρχές του 2025, και πιθανόν, και είναι πάρα πολύ πιθανό, κάποια τμήματα να είναι έτοιμα και νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο 2024. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε βουλευτά. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.